Nimbelia de Isaías. Capítulo Νημδία. Bom, ρίστε πεσμαδία. Στο 11 κεφάλαιο του Ισαΐα, το 15ο εδάφιο, αδελφέ Αντώνη, παρακαλώ. Το 15 εδάφιο. Ζώτη το σκατρό η πλωσής γιούνε δίτη τε Αιγύπτιτ. Το πρώτο Αυτό μέρος θα του. γίνει, διαβάστε το, αυτό είναι για τον ποταμό της Αιγύπτου, για τον Νείλο, για διαβάστε το. Ποιο εκά δόμουθαν εδε προκθήμιν, δόμουθαν ποιότια τσίλε ως γιούχα εδέτη τε Αιγύπτιτ. Ποιο ποιότια. Ποια είναι η γλώσσα της θάλασσας της Αιγύπτου? Η γλώσσα είναι ο ποταμός της Αιγύπτου, ο Νείλος. Α, ασλούμι Α. νίλθα. Ο οποίος θα διαβαίνεται λίγο πιο κάτω με υποδήματα. Δηλαδή θα το σταματήσουν το νερό λίγο πριν τον Αρμαγεδόνα, πριν κατέβει ο Κύριος, ερμήνευσέ το. Με συγχωρείς, Αλφαντώνη, το γράφει γλώσσα και στα ελληνικά. Ναι, γλώσσα το λέει, ναι. Α, πες το πάλι τώρα, πριν το Αρμακεδόν θα Πριν τον Αρμαγεδόνα, ο Νείλος πηγάζει από την Αιθιοπία. Ναι. Λούμιν ηλίτ μπορόνθον να Αιτιοπία δε προπάρα λούφτ σε Αρμακεδόνη δε το θάχε και Και τκαλούν λουστούς. υπάρχει μεγάλη κόντρα Αιγύπτου και Αιθιοπίας για το νερό του Νείλου. Για να είναι κοντροστήμ το μαύ, Αιγύπτη με Αιτιοπίν προ ουήρατε λούμιτ νίλ. Τώρα θα ξεραθεί, ο Νείλος θα λιγοστέψει το νερό του. Θα κόψουν τη μεγάλη ποσότητα η Αιθιοπία, δεν το ξέρουμε. Πάντως όμως ο Νείλος θα μπορεί να τον περάσει με υποδήματα. Δηλαδή θα είναι, πώς να το πω, δεν θα έχει πολύ ελάχιστο νερό. Ναι. Τι πρόβα. Λουμίνι ήλι θέτ, το θάετ, να γιώτσι θάετ πλωτσίχ, πως έτ καλό έτ μκάμ, δε με θάν, νουκ η διέτ, θότσε εσύ να τσε καν κοντραστή με Αιτιοπία, με Αιγύπτην που παρούρα τε τι, κουσ έτ δίσαι εσύ το τι μπλοκόει να το μπορεί με τσε τε φορνιζόν. Λουμίν, να μνιού τσε τ καλό η Ουστρία, κολλάει να η λουμ, να πρατή λουμί. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί πιο πάνω λέει πώς θα ορμήσει το Ισραήλ στη Γάζα, όπως και όρμησε, και μετά θα γίνει αυτό με τον Νείλο. Και ο Ντούκετς το ντρώδε τα νησπέιτ, το μεθέν και τε σταρώγεν και τε παξώγεν ούρατε νήλιτ, σε ψε πακ με προπάρα φλέτ προ λούφτεν ε Γάζας και ουμπά λούφτα Γάζας, το μεθέν τα νή και σκατρού Αν θα Γάζας. δείτε την προφητεία πιο πάνω, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οπότε σύφνη προφετσίν πακ με λάρτα, αυτά έτσι που ντώδικ το ντύτ, το μεθέν. Με Γάζεν. Λέει στο 14, όταν θα επιστρέψει τώρα πιο πάνω ο Ισραήλ που έκανε κράτος, λέει στο 14, θα ορμήσουν στα όρια των Φιλιστέων προς τη Δύση. Θότ Η πρωτεύουσα των Φιλιστέων ήταν η Γάζα. Θότ πρατεκ παραγράφει κατρμπδιέτ, σε το τεσούλεν με τουρ φιλιστεύετ νγα πας. Δω μεθαν κρουτσιτέτ η φιλιστεύετ είχτε Γάζα. Δεν το λέει εδώ για την Τύρο και τη Σιδώνα, το λέει στον Ιωήλ. Κορσε πορτήρων δε Σιδώνεν εθότε και ο Έλλη. Και μετά εδώ περιγράφει ότι θα στραφεί εναντίον τον, πώς τη λένε, θα τους διώξουν από τη Δυτική Όχθη και μετά θα στραφούν εναντίον της Ιορδανίας. Ο πόλεμος αυτός δεν σταματάει. Θα πάει εναντίον του Μωάβ και του Αμών και θα υποταχθούν στον Ισραήλ. Θα είναι και ο Λούφτσε στην Δέζερ Σότθοτ, νουκ δεν τα λόγει, πρώτο ότι κθέχεται την καπιέσα Ιορδανή, που του Ιορδανία έχει Μωάμπη δε Αμόνι. Εντόμη. Εδώ. Έτσι, δηλαδή, ο πόλεμος αυτός που σας το είχα πει από πέρυσι που ξεκίνησε, ότι η Γάζα θα γίνει στάβλη. Ήδη έχει γίνει, έτσι. Ιουκι Σαθέν τσεστ κούρφιλε Λούφτα, σε Γάζα δεν μπαίνει στάνε μπακτίζ, δεν μεθέν δε σκάμπε τζέντε, που μπαίνει, δεν μεθέν. Το έλεγα και στο ραδιοφωνικό σταθμό, το είχα πει, μου λέγανε πολύ μη το λες. Λέω, όταν λέει κάτι γραφή δεν φοβάμαι να το πω. Εκαμθένα δεν είναι στάτσιον είναι ράδιο στότ, δε δισά με θόνιν και μος τα θέμ, και στο πορ κουρθώ διτσικα μπίμπλα, νοκ καμ φρίξ τα θέμ. Πρέπει, γιατί τα όρια του Ισραήλ πρέπει να είναι, μέσα πρέπει να είναι η Τύρο και η Σιδώνα, τα οποία ποτέ δεν τα κατέκτησε ο Ιησούς του Ναβί, ούτε οι Ισραηλίτες, ποτέ.
Kufit e Izraelit do të jenë edhe Tiro dhe Sidona, të cilat kur nuk i mori as Izraeli dhe as Jozeu, do më thënë në kohët e pasha. Ο νότιος Λίβανος δηλαδή τώρα που λέμε. Që është Λιβάνι Ιουγόρ, Ιούγου Λιβάνιτ. Από εκεί θα ξεκινάει από το δρόμο της ΕΜΑΘ, έτσι έλεγε, θα φτάνει στα όρια της Δαμασκού. Nga aty do të vazhdojë, thotë, dhe do të arrijë në kufit të Damaskut. Ήδη τα υψώματα του Γκολάν τα έχουν καταλάβει. Që tani i kanë marrë, do më thënë, të lartësit e Golanit lartë. Μετά θα πάνε ανατολικά που είναι ο Μωάβ και ο Αμών, εκεί που είναι σήμερα η Ιορδανία. Pastaj do të shkojnë në lindje që po shkojnë drejt asaj, do të thënë që është sot Jordania sotshme, Moabi dhe Amon. Ανατολικά δηλαδή του Ιορδάνη θα καταλάβουν όλα αυτά τα μέρη που ήταν η παλιά η Γαλαάδ, εκεί που έβγαινε το βάλσαμο, όλα αυτά θα τα καταλάβουν οι Ισραηλίτες και όλο το ανατολικό μέρος παράλληλα του Ιορδάνη, μέχρι κάτω την Ερυθρά Θάλασσα. Gjitha linë, gjithë pjesët të lindjes në lindje të Jordanit, të lumit Jordan, do t'i mposhte Izraeli tani. Και μετά από αυτό θα ξεραθεί ο ποταμός της Αιγύπτου. Είναι συνέχεια η προφητεία. Dhe pasi ti marrë gjitha këto, atëherë është vazhdimi i profecis, pra që thotë se do të thahet lumi i Nilit. Αυτό θα γίνει λίγο πριν τον Αρμαγεδόνα. Dhe do të shtërohet lumi pak përpara luftës së Armagedonit. Τους δε Παλαιστινίους θα τους στείλουν κάτω στους Χούθη, στους Αβέους. Κρουσε Παλαιστινέζε το τι τσιόν πώς τε κούθετ. Δεν τους θέλει κανείς, ούτε η Αίγυπτο τους θέλει, ούτε η Ορδανία, κανείς δεν τους θέλει. Γιατί είδανε τι έγινε στο Λίβανο που μπήκε μέσα η Χεσμπολάχ. Δεν θέλουν καθόλου, κανείς δεν τους θέλει στο έδαφος τους Παλαιστινίους. Μην ακούτε που όλοι φωνάζουν υπέρ των Παλαιστινίων, κανείς δεν τους θέλει. Mos dëgjoni se ka njerëz që duan të favorizojnë palestinezët. Askush nuk i don palestinezët. As Egjipti nuk i pranon, as Jordania nuk i pranoi dhe as Libani të Hezbollahut nuk i don që ti ketë brenda. Γιατί φοβόνται ότι όπου μπουν οι Παλαιστίνοι θα γίνει Λίβανος, όπως έγινε με τη Χεσμπολάχ. Δεν ελέγχει το κράτος του Λιβάνου, το κράτος του Χεσμπολάχ το ελέγχει. Ναι. Sepse kanë frikë se ku të shkelin Palestinezët, do të bëhen si puna Libanit, do me thënë që nuk duan Hezbollahun të kënë mrejna, sepse Hezbollahu bën komandën Liban, nuk e bën Libani vetë. Μην ακούτε που όλοι λένε οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνοι, κανείς δεν τους θέλει, μην ακούτε. Mos dëgjoni që thojnë njerëzit Palestina, Palestina, kërkush nuk i dënë. Και αυτό που σας λέω, το λέει στο τρίτο κεφάλαιο στον Ιωήλ να το δείτε, ότι θα τους στείλουν κάτω στους Χούθη. Για πάμε να το δείτε αυτό στους Σαβέους. Κτέ και ο Θεέ με θότε καπίτουλοι τρέτ ή Ιωέλιτ. Ιωήλ, τρίτο κεφάλαιο. Ας να το δούμε. Και καπίτουλοι τρέτ ή Ιωέλιτ. Τα σώφιν πακτέ. Και διαβάσετε, να, εδώ πέρα λέει για την Τύρο και τη Σιδώνα που σας λέω, διαβάσετε από το 2 εδάφιο μέχρι και το 8, μέχρι το 9 δηλαδή. Το λέτε μια παραγράφη 2, δεν είναι τέτοιο το μαθαίνει. Do të mbletër kombet dhe do t'i bëj të zbresin në luginë në Jozafatit dhe ati do të zbatoj gjykimin tim mbi ta për Izraelin, popullin tim dhe trashëgimin time që e kanë shpërndarë mbi disë kombeve duke ndarë kështu vendin tim. Kanë hedhur shortin mbi popullin tim, kanë dhënë një djalë në këmbim të një prostitute dhe kanë shitur një vajzë në këmbim të verës që të mund të apinin. Përveç kësaj, çfarë jeni ju për mua, Tiro dhe Sidoni, dhe ju gjithë krahinat e Filistejnës? Mos doni vall të akmerreni me mua për ndonjë gjë që kam bërë, por në rast se akmerreni, do të bëj që të bie shpejt dhe pangurim mbi kokën tuaj ligësia që keni bërë, sepse ju keni marrë argjendin dhe arin tim dhe keni çuar në tempujt tuaj pjesën më të mirë të sendeve të mia të çmuara, dhe ua keni shitur bijve të Judës dhe të Jeruzalemit, bijve të Javanitëve për të larguar nga vendi tyre. Ja unë do të bëj të zion nga vendi ku i keni shitur dhe do bëj që të bjerë mbi kokën tuaj ajo që ju keni bërë. Do të shes mbi tuaj dhe bije tuaj në duart e bive të Judës,
και do t'u ashisin sa bejve një kombi largët, sepse Zoti ka folur. Amin. Βλέπετε, θα τους στείλουν κάτω στους Αβέους. Η βασίλισσα της Σεβά είναι η Εμένη, εκεί που είναι η Χούθη, εκεί θα τους στείλουν κάτω. Πρα, μπρετρέσα η Σέμπες έσχει νγά η Εμένη. Ατέ η Ανχούθετ, ατέ το τη δεργοεντζήθτο. Αλλά όλα τα όρια της Παλαιστίνης, αλλά βάζει μέσα εδώ και την Τύρο και τη Σιδώνα που σας είπα πριν. Por në kufin të Palestines, fut edhe Tirën dhe të Sidonën, do më thënë që ti marra për vetën, ti fusën kufin të ti. Έτσι, εκεί κάτω δεν ξανασταματάει αυτό, μην νομίζετε. Εκεί και όταν θα καταλάβουν και την Ιερουσαλήμ, να καταλάβει ότι φεύγουμε, γιατί αυτοί μόλις στήσουν το ναό τους, εμείς πρέπει να έχουμε φύγει. Αλληλία. Δε Ταντίνη θότ σε... Ajo luftë që është ndeshja që poshtë nuk do të ndalojë, thot, dhe deri në momentin që do ta marrin gjithë Jeruzalemin, do të ndërtojnë tempullin e tyre kur ta marrin Jeruzalemin, dhe në atë kohë që ndërtohet tempulli, ne duhet të kemi ikur. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά δημιουργείται ο συνασπισμός των κρατών που έλεγε ο προφήτης Εζεκίλ. Δε për herë të parë κριohet ajo bashkimi i shteteve që thoshte profeti, pjesë profetit sipas i Ezekiel, στο 38 κεφάλαιο. Profeti Ezekiel në kapitullin 38. Ο οποίος λέει ότι είναι ο Γόγ, ο Μαγόγ είναι η Ρωσία. Η cili thoshte se Gog dhe Magog, Gog Magog janë Ρωσία. Μετά Μεσέχ και Τουβάλ είναι η Τουρκία. Pastaj Meshekut dhe Tubali është Turqia. Μετά το Ιράν είναι η Περσία. Pastaj Irani është Περσία. Και μετά θα είναι η Αιθιοπία, κάτω εκεί. Δε pastaj marrën edhe Αιθιοπίνë, ατje poshtë. Που είναι και η Σαβέ, η Χούθη, αυτή η περιοχή. Ku janë Σαβέτ, ose Χούθετ, ajo ζώνα. Και όλοι οι λαοί, οι τουρκόφωνοι και οι ρωσόφωνοι, θα πάνε αντίον του Ισραήλ στο τέλος. Δε τε γιθ. Ato popuj, që ato slavët dhe më thënë që flasin rësisht dhe turqisht dhe të shkojnë të luftojnë prap ja të Armakedon dhe në lesa dhe ναι. Fërë. Για πρώτη φορά όμως δημιουργείται αυτός ο άξονας εναντίον του Ισραήλ στην ιστορία. Πρώτη φορά δημιουργείται αυτός ο άξονας. Për herë të parë δε të bëhet ky mobilizim i γjitha këtyre shteteve që të ngrihen kundër Ισραήλit. Έτσι. Είμαστε κοντά, αδερφοί μου. Εμείς απλά βλέπουμε και δοξάζουμε τον Κύριο και ετοιμαζόμαστε να το συναντήσουμε. Γέμι άφερ, θότ, δε νέ θιέσ' προγαδίτε μη το σώφι μη ζώτην. Το τακόμι μη ζώτην. Αλληλούια. Το Τόνι, μη σεκόν, λα. Κάνει δεκλαράτ γκα κρεμινίστρ Ισραήλιτ Νετανιάχου, η τσίλη παραπαγδίτες, δόλοι nuk e di se si rodhi ky informacion, po thotë që e morën vendin e shenjtë, gurët janë gati, dhe lopët e kuqe dhe amalizë, më thënë, dhe ato tre vjeçaret janë gati. Edhe për këtë popull Izraelit priste sheku i të tërë, thoshte, që për të tretën herë të ndërtojë tempulli i shenjtë. Përkëseja vetë, Lua, përkëseja vetë. Adelfe, ndoni, përkëseja mija plirofori e për të prothibërgo të Izrael, ναι. Το Νετανιάχου που απευθύνεται στον Ισραήλ σε κλειστό κύκλο, ναι. Και λέει ότι στρατιώτες του Ισραήλ, συγκεκριμένα αυτό λέει, να χαίρεστε διότι πήραμε τον ιερό τόπο, το οποίο θα χτίσουμε ότι ο λαός μας περιμένει αιώνες για να χτιστεί για τρίτη φορά ο ναός μας, οι πέτρες είναι έτοιμες και οι δάμαλες, οι τρίχρονες, είναι έτοιμες. Οπότε χαρείτε. Ναι, η ξανθή δάμαλη την έχουν βρει. Για σκεφτείτε ότι είχε εξαφανιστεί για 1000 χρόνια και εμφανίστηκε ναι. Πάλι η ξανθή δάμαλη. Είναι απίστευτο. Τι εννοεί είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρξαν τέτοιες Όχι, όχι, είχε εξαφανιστεί και τη βρήκανε. Εμφανίστηκε τώρα τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για δάμαλη η οποία είναι εντελώς ξανθιά, να μην έχει τίποτα άλλο. Και έπρεπε να κάνουν τη θυσία της ξανθής δάμανης και εμφανίστηκε τώρα την οποία την αναπαράγουν για να έχουν για να κάνουν τις θυσίες τους. Αυτό είναι η δάμανης που είπε ο αδερφός τώρα. Αμήν.
Αν θα μπείτε στο ίντερνετ να το ψάξετε, θα το βρείτε, να δείτε πώς ξαναεμφανίστηκε μετά από χρόνια. Πασχάλ, ξέρει εκ τότε φόντι, σε βλέπει τι αντιτερεσόρ που τότε φόντι και. Οκ. Si përkthehet lopa këtyre, kjo lopa si thotë kësa... Mashera e kuqe, kështu nuk kemi, nuk kemi në një e kuqe, kështu e kemi në të shkruajtur. A, mashera e kuqe, thotë, ishte e zhdukur për kaq vite, për kaq kohë, nuk gjendej. Tani e kanë gjetë mashqerën e kuqe që e kanë gati për të bërë flijimet. Dhe e mbajnë që tjetë gati, që të shtohet, dhe më thënë ajo, dhe më thënë të mos humbase fara saj, që ta kenë gati për flinimit që do bëhen në tempull, që do ndërtohet. Amin. Επίσης, κάποιος μου στείλε ένα βίντεο, εσείς θα το έχετε δει οπωσδήποτε γιατί είσαστε πιο καλοί στα ηλεκτρονικά, που στην Αμερική χριστιανοί Εβραίοι τραγουδάνε, το συγκρότημα αυτό γύρισε όλη την Αμερική εδώ και ένα μήνα και τραγουδάει το ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, το Αδωνάι, Αδωνάι. Αν θα μπείτε μέσα να το δείτε, αυτοί είναι οι χριστιανοί όμως τώρα Εβραίοι, οι υπόλοιποι δεν έχουν γίνει ακόμα χριστιανοί, αλλά αρχίζουν για πρώτη φορά μετά από την ημέρα που μπήκε ο Κύριος μας στην Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδουράκι, για πρώτη φορά τώρα να λένε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ναι, αλλά περιμένουν το Χριστό, το Μεσσία, περιμένουμε. Ναι, αυτοί, όχι, αυτή η ομάδα, οι χριστιανοί, είναι χριστιανοί Εβραίοι. Αυτοί σωστά τραγουδάνε. Το πιστέψανε ότι το έχουν σταυρώσει, δηλαδή. Ναι, αυτοί είναι χριστιανοί Εβραίοι, λέω τώρα, στην Αμερική. Δεν είναι οι Εβραίοι οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει ακόμα στον Χριστό. Απλά λέω ότι ήδη μία μικρή μερίδα Εβραίων εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένα συγκρότημα το οποίο βγαίνει και φωνάζει Αδωνάι, μπορείτε να το δείτε, Αδωνάι, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Më dërguan një video, thot vllai, janë një grup ose një të krishterë të rilindur hebrejt në Amerikë që dalin dhe këndojnë duke thënë Adonai, Adonai, duke thënë bekuar ai që vjen në emër të Zotit. O po të perimenu të në arpagi afti, e ci? Αυτοί είναι χριστιανοί, είπαμε, δεν είναι όπως τους άλλους που περιμένουν τον Αντίχριστο. Ναι. Janë të krishterë, hebrejnë, të cilët presin të vijë Krishti, dhe më thënë, dhe jo sikur ato që, dhe më thënë, e kanë pranuar se e kanë kryqëzu Jezu Krishtin dhe presin që... Αλλά αυτό το συγκρότημα, αν θα δείτε, έκανε βόλτα όλη την Αμερική και είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο ευλογημένος ερχόμενος. Dhe ky grup pra bëri gjiro në të gjithë Amerikën dhe ka shumë dëgjim dhe shumë e kanë pranuar, dhe më thënë, për këte që thojnë se bekuar ai që vjen në emër të Zotit. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε κοντά. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο διάστημα μένει και πόσο θα κάνουν για να τα πάρουν όλα αυτά. Όμως να ξέρετε ότι μόλις τους διώξουν από την Ιερουσαλήμ, γιατί μετά το Λίβανο έχει σειρά τα κατεχόμενα και μετά η Ιορδανία. Έτσι, να ξέρετε ότι μόλις τους διώξουν αυτά κάνουν το ναό τους. Οπότε εμείς πρέπει να φεύγουμε. Πας λοιπόν, θότ, δε το κέτ ράδεν η Ιορδανία και την πιέν, δε παστάει do të marrin edhe Jeruzalemin. Tani se sa kohë do të shkojnë këto, nuk e dim. Në Jeruzalem bëhet fjalë gjysma e tempullit që ka ndërtuar xhamin pas. Leza, e kuptoni? Për atë bëhet fjalë. Po, Jeruzalemi banohet, është gjysma e tyre, gjysma e hebrejve. Po, bravo. Si ashtu. Pra të thotë që ta marrin Jeruzalemin. Është gjysma për këtë atyre dhe nuk mund t'i bien asaj ati që ka i... Gjamia e Alaskës, Alaskë. Alaksa. Alaksa, e tempulli, i mëshlimanve. Amin. Ne. Temeni. Αυτά να ξέρετε ότι δεν μπορεί το Ισραήλ να κάνει το ναό του όσο έχει τόσες, όσο έχει 3 εκατομμύρια εκεί πέρα Παλαιστινίους. Θα τους διώξουν από εκεί, αδερφοί μου. Θα τους διώξουν και θα κάνουν αυτά που θέλουν. Θα τους στείλουν κάτω στους Σαβαίους, όπως το διαβάσαμε. Δηλαδή... Δεν σταματάει αυτό εκεί. Μην ακούτε ότι ψάχνουν για ειρήνη και διαπραγματεύσει. Εγώ όταν ακούω από την αρχή που άκουγα διαπραγματεύσει, εγώ γέλαγα. Έτσι, λέω, ό,τι τη διαπράγματευση και να κάνουν,
Δεν σταματάει αυτό εάν δεν φτάσουν μέχρι να τους διώξουν και από την Ιορδανία, από τα ανατολικά του Ιορδάνη. Μας δεν γίνει και θλίτε και το νιέρζει και τα γέιν, το μεθαν, αν πουχήμ και τα ανταλόι. Σε δέρι σατ μάρα εδώ η Ιορδανίν, το μεθαν, πιέσετε λιντόρε το Ιορδάνιτ, δε το μάρα εδώ Παλαιστινέζε και αν το μεθαν τη γδούκε να Ιερουσαλέμι, νουκ το ανταλόι.